είναι γεγονός. Έχει γίνει ένας πανικός, μία μεγάλη διαδήλωση που θα αγγίξει όλο τον κόσμο, αλλά δεν πρόκειται να σας πω περί τίνος πρόκειται, εάν δεν περάσει λίγη ώρα, να συνέλθω από αυτό που ήταν τα ματάκια μου. Πρέπει να συνέλθω οπωσδήποτε. Εγώ πάντως πρώτη φορά είδα τόσο άσχημους διαδηλωτές. Δεν ξέρω αν είναι άσχημη ή όχι, πάντως αυτή η διαδήλωση ήταν τρομερή, μοναδική. Τέλος πάντων, αυτό θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Τώρα έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα πράγματα τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο και θα πάμε πρώτα-πρώτα στην Κρεμλίδου. Όπου εδώ έχουμε το απαραίτητο αυτό, τους απαραίτητους haters, αυτούς τους 500 κόπανους που γυρνάνε γύρω-γύρω στο διαδίκτυο, μέσα στα social media μέσα και αρχίζουν και χώνουν και λένε την βλακεία τους. Να πούμε για μία φορά ακόμα και να το τονίσουμε αυτό, ότι η Έλενα Κρεμλίδου σχετικά με αυτό που ακούστηκε, ναι, από το Survivor. Σχετικά με αυτό που ακούστηκε, δεν έχει καμία απόλυτη σχέση. Δεν συνέβη ποτέ τίποτα μεταξύ αυτής και του James. Έτσι, τίποτα ερωτικό. Φιλικά, ό,τι θέλετε, μπορεί να έχουν συμβεί πολλά πράγματα. Αλλά δεν κοίτα, αυτό επειδή ερωτικό. Το συζητούσαμε και βγήκε και στα site, μετά φάνηκε ότι δεν συνέβη και τίποτα, γιατί είδαμε και τη στάση του James απέναντί της, που ήταν πολύ ψυχρός, παρόλο που ήταν άρρωστη, μαριπόζα, τον είδαμε να έχει μια στάση ουδέτερη. Ενώ αν είχε γίνει κάτι, σίγουρα δεν θα είχε αυτή τη στάση. Να λέμε και τις αλήθειες. Θέλω να δούμε λίγο έτσι ένα post, το οποίο είναι ένα μικρό απόσπασμα από το post το δικό της, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Η κοπέλα βγήκε να μιλήσει. Διευκρίνησε, είπε υγεία πάνω απ' όλα. Βέβαια. Μίλησε σωστά. Είπε πολλά και διάφορα πράγματα. Σχετικά από εδώ ξεκίνησε όλη η διαδικασία. Είναι λογικό, έχει πόσο 300.000 351.000. Μπορεί να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε μαζί σε πολλά πράγματα σχετικά με το παιχνίδι. Μπορούμε να πούμε ό,τι θέλετε για το παιχνίδι, να τη βάλουμε κάτω, την πατάμε. Σαν παίκτρια. Σαν παίκτρια. Αλλά όμως η κοπέλα τώρα έχει επιστρέψει πίσω κανονικά στη ζωή της. Δεν είναι πλέον μια παίκτρια του Survivor. Είναι μια κοπέλα η οποία προσπαθεί να ζήσει πλέον. Μάλιστα είχε και πρόβλημα με την υγεία της, γι' αυτόν τον λόγο αποχώρησε, δεν έφυγε τη διώξανε. Και είδαμε ένα κορίτσι που πάθαινε κρίση πανικού, δηλαδή δυσκολεύτηκε πολύ να μείνει αυτές τις εβδομάδες που έμεινε, γιατί κακά τα ψέματα είναι αρκετά τα χρήματα και όλοι προσπαθούν να καταπολεμήσουν οτιδήποτε πρόβλημα έχουν, έτσι ώστε κάθε εβδομάδα που μένουν παίρνουν και πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή το προσπάθησε πάρα πολύ για να μείνει, γιατί από τις αρχές πάθαινε κρίση πανικού. Αν θυμάσαι και με το ύψος που είχε μετά, είχε υψοφοβία. Είχε πολλές φοβίες που προσπάθησε να τις ξεπεράσει. Και θέλω να σας πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω πει επανειλημμένως μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή από το GR Express ότι εγώ τουλάχιστον με την κρίση πανικού είμαστε αδερφάκια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχω περάσει πολλές φορές κρίση πανικού με αποκορύφωμα να πάθω και αυτό που φοβόμουν. Αυτό λοιπόν που πρέπει να σας πω είναι ότι η κρίση πανικού είναι κάτι το οποίο έρχεται εκεί που δεν το περιμένεις και συμβαίνουν σοβαρά πράγματα εσωτερικά στον οργανισμό μέσα. Τα οποία είναι αληθινά. Δεν υπάρχει αιτία, δεν βρίσκουν την αιτία που ξεκινάει. Μάλλον λένε ξεκινάει αιτία, στα καλά καθούμενο ουσιαστικά. Δηλαδή και χαρούμενο να είσαι μπορεί να ξεκινήσει. Δηλαδή εκεί που κάθεσαι ξαφνικά είναι ένα φουπ και έρχεται κατευθείαν. Δηλαδή έρχεται ταχυκαρδία, έρχεται σφίξιμο στο στήθος, σφίξιμο στο στομάχι, μουδιάσματα, σχέδια. Δηλαδή αισθάνεσαι ότι κάτι πρόκειται να συμβεί πάρα πολύ σοβαρό και μάλιστα εκείνη τη στιγμή ο οργανισμός λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Ότι κάτι πρόκειται να συμβεί και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό λοιπόν. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν είναι εύκολα, δεν είναι καθόλου εύκολο να το αντιμετωπίσεις. Έτσι, συνήθως στους ανθρώπους που έχουν την κρίση πανικού μαθαίνουν να ζουν με αυτό. Κάποιες στιγμές είναι πολύ ψηλά, κάποιες στιγμές δηλαδή, δεν σε ενοχλεί, κάποιες στιγμές σε ενοχλεί πάρα πολύ. Έρχονται ένα χρονικό διάστημα που μπορεί να φύγει και να μην έρθει για κανένα χρόνο, δύο χρόνια και να ξαναεμφανιστεί πάλι μπροστά. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ λοιπόν, επειδή καταλαβαίνω την κοπέλα. Και καταλαβαίνω, ας πούμε, ότι και η κρίση πανικού που έρχεται και την ανάγκασε να φύγει από το παιχνίδι, αυτό δεν σημαίνει ότι έφυγε το παιχνίδι και έγινε καλά. Που σημαίνει αυτό ότι όταν τη στεναχωρούν πάρα πολύ, μπορεί να ξαναπάρθει πάλι κρίση πανικού η κοπέλα. Δηλαδή, η στεναχώρια είναι το πρώτο πράγμα που σου είναι να αποβάλεις από πάνω σου για να μην έχεις κανένα πρόβλημα με την κρίση πανικού. Μάλιστα, έριξα και μια ματιά στο προφίλ της. Έχει αφήσει και αρνητικά σχόλια, γιατί πολλές παίκτρες επιλέγουν να αφήνουν μόνο το θετικά, έτσι ώστε να έχουν και ένα ωραίο προφίλ στο Instagram. Η συγκεκριμένη έχει αφήσει κάποια. Υποθέτω ότι τα κρέα θα σβήνονται. Εννοείται. Και δεν έχει φυσικά απενεργοποιήσει τα σχόλια, γιατί είναι αυτό που λες εσύ είναι Instagrammer, είναι influencer, από εκεί ζει. Οπότε δεν μπορεί και εύκολα να απενεργοποιήσει σχόλια. Δηλαδή να έχει μια άλλη διαφορετική στάση. Εγώ θέλω να πω το εξής: δεν με ενδιαφέρει εμένα αν τα σβήνει ή δεν τα σβήνει κτλ. Καλά κάνει και τα σβήνει αν τα σβήνει. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να πω σε αυτούς τους τυπάδες που στέλνουν τα μηνύματα αυτά, να γνωρίζετε αγαπητοί μου ότι αυτή η κοπέλα μπορεί να υποστεί από εσάς ένα μεγάλο κακό. Δηλαδή να πάθει μια κρίση πανικού ακόμα επιπλέον χάρη σε εσάς. Εάν θεωρείτε εσείς ότι αξίζει τον κόπο να κάνετε κάτι τέτοιο, πρέπει να σας πω ότι
μόνο τα ζώα μπορούν να σκεφτούν έτσι. Και συγγνώμη που θίγω τα ζώα, γιατί ούτε τα ζώα σκέφτονται έτσι. Παράδειγμα, ένα σκυλάκι, αν το ταΐσεις δύο φορές στον δρόμο και αγριέψει και πάνω σου δαγκώσει το χέρι, θα σταματήσει, δεν στο δαγκώσει κανονικά. Δηλαδή και το ζώο έχει μυαλό. Εσείς τι στο διάλογο είστε? Τι στο διάλογο μπορεί να είστε εσείς για να μπορείτε να συμπεριφέρεστε έτσι σε μια κοπέλα, σε μια πιτσιρίκα η οποία έχει μπει στη ζωή τώρα? Πιτσιρίκα είναι, πόσο είναι, 25? Είναι μικρή. Και να πούμε βέβαια, και επειδή εμείς έχουμε ζήσει πολλά reality, να ξέρετε ότι και παλαιότερα πολλές παίκτρες και πολλοί παίκτες, όταν δεν είχαν γερό στομάχι, παθαίνανε μέχρι και κατάθλιψη από αυτά τα μηνύματα. Ναι, δηλαδή βέβαια. Δεν είναι όλοι. Και πόσο μάλλον και κάποιος που είναι σε πιο τρυφερή ηλικία, που μπορεί να είναι 20 χρονών, 25, που τα παίρνει πολύ πιο βαριά, γιατί ακόμα δεν έχει πατήσει γερά στα πόδια του, να έχει αυτοπεποίθηση να πει, να σας πω, αυτή είναι η μούρη μου, όπως λες και εσύ πολλές φορές, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, στα τέτοια μου. Τα παίρνουν πολύ πιο βαριά και φυσικά μετά έχεις ακούσει πολλές φορές που κλείνονται μέσα στο σπίτι τους, κλείνονται στον εαυτό τους, πηγαίνουν σε ψυχολόγους. Γιατί να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, ρε παιδί μου, επειδή είναι αυτό που λες 500 κόπανοι και γουστάρουν και ευχαριστούνται να στέλνουν βρισχές? Μα όχι, ποιο λογικό, δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχει πιθανότητα να συναντήσει κάποιον και να μην το γουστάρει. Δηλαδή, πεις, κοίτα να σου πω, ρε, είσαι αυτό, εκείνο. Κατάμουν στον καθρέφτη. Ναι, ναι, κατάμουν να το λες. Όχι. Αυτοί είναι κότες. Αυτοί είναι οι δειλοί, οι άνθρωποι που βγαίνουν και βρίζουν. Παράδειγμα, εμείς, ας πούμε, βγάζουμε ένα βίντεο ότι θα γίνει το live, ας πούμε, στις 12 το βράδυ, το βγάζουμε το μεσημέρι και έχουμε 20 dislike να με επιτόπου. Πριν ξεκινήσουμε, κάτσε να δεις πρώτα τι θα παίξουμε και μετά να μας πεις αν είμαστε κακοί. Ή στο κάτω-κάτω, άμα δεν μας γουστάρεις, μην σημαίνει ότι έχεις εγγραφεί στο κανάλι και σου έρχεται ειδοποίηση. Ναι. Όχι, μην έρχεσαι. Αγνώρισέ μας. Δεν είναι ανάγκη να είσαι εδώ κοντά μας. Εξάλλου, μη είστε τους κόπανους. Δεν είναι τίποτα. Όχι, τέτοιους κόπανους haters δεν τους θέλουμε. Mm-hmm. Έτσι. Δεν τους θέλουμε. Εμείς, κοιτάξτε να σας πω, με την Έλενα κάναμε μια κίνηση όταν ήταν σε εξέλιξη ο Big Brother ένα μήνα πριν τελειώσει. Και μάλιστα εγώ πήρα μια απόφαση και βγήκα και είχαμε 10.000 ταυτόχρονους θεατές και λέω, φύγετε όλοι, να μείνουμε 100. Όσοι σκέφτονται με αυτό το σκεπτικό των haters και τα λοιπά και είστε εδώ για να βρίζετε και να κάνετε και τα λοιπά, δεν σας θέλω. Το μπουλόγλου. Και πραγματικά σας μιλάω, από όλη αυτή τη διαδικασία είχαμε τότε 30.000 συνδρομητές, τώρα έχουμε 32, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, 30.000 συνδρομητές, φύγανε να πούμε 120 άτομα για την ακρίβεια. Δηλαδή είχαμε 120 ζώα μαζεμένα εδώ, τα οποία με το καλό φύγανε. Λοιπόν. Και λέει ζώα γιατί είναι αυτοί που βρίζανε σκρά, οι περισσότεροι. Μα γι' αυτό φύγανε, γιατί εγώ έβριζα αυτούς. Έχουμε πει ότι δεν είναι κακό έτσι να διαφωνείς, δεν είναι κακό να γουστάρεις με το Θοδωρή, μου γουστάρεις εμένα ή και το αντίθετο, δεν είναι κακό αυτό. Αλλά να μην χτυπάς κάτω από τη μέση και να μην βρίζεις, ναι. Ναι, δεν είναι και να μας βρίζεις, να πούμε, γιατί διαφωνούμε μαζί. Εντάξει, εγώ υποστηρίζω τον άλλο, εσύ υποστηρίζω τον άλλο. Δηλαδή, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Είσαι Παναθηναϊκός, να βριστούμε. Σώνει και καλά, επειδή έχουμε διαφορετική ομάδα, ή να βγεις και να πάρεις σε διάλογο, ρε μαλάκα. Και είπα ρε μαλάκα τώρα, και τι θυμήθηκα. Α, πριν πάω σε αυτό που θυμήθηκα, να πω λοιπόν προς την Μαριπόζα, κοριτσάκι μου γλυκό, γράψει ψυχρά μάκια ανάποδα. Είναι 100 κόπανοι, διώξτε του. Κάνε το πιο απλό, μην διαγράφει τα σχόλια. Έρχονται και άλλα reality, θα πάνε και αλλού. Ναι, κάνε διαγραφή. Εξάλλου σε 10 μέρες θα το έχουν ξεχάσει. Mm. Λοιπόν, μην αγχώνεσαι, κουκλάρα μου. Γράψε τα παλιά σου παπούτσια. Και θυμήθηκα τώρα που ο μαλάκες κτλ. Ρε παιδιά, στο YouTube εμείς το μαλάκα το μαζεύουμε κιόλα. Στο MasterChef τι κάνουν αυτοί? Τα τέτοια μου νόπανα. Βάζουν μπιπ βέβαια, αλλά καταλαβαίνει τι λένε. Είδε τι γίνεται αν δεν έχει κάνει καλά νούμερα. Τη πόπη στο κάγκελο. Τι βρίσκει είναι αυτή. Να πούμε ότι χθε το βράδυ κάνανε καλά νούμερα αυτοί. Το βράδυ. Με το Σοβρισίδη που πέσε. Πάντως, τελικά η τηλεόραση έγινε YouTube. Δηλαδή, εμείς υποτίθεται ότι ήμασταν οι ακραίοι και βρίζαμε. Όχι, ήμασταν οι ακραίοι. Ήμασταν ελεύθεροι να μιλάμε την απλή καθημερινή γλώσσα. Ναι. Εντάξει, δηλαδή να μην κρατάμε τα προσχήματα. Α, εγώ θέλω να πω το άλλο μαλάκα και το λέω μαλάξ. Μαλάκας. Κανονικά. Ναι. Αλλά στην τηλεόραση δεν το κάνουμε ποτέ αυτό. Εμείς τουλάχιστον προσωπικά, επειδή κάνουμε και τηλεόραση, κάνουμε και YouTube, προσέχουμε πάρα πολύ στην τηλεόραση τουλάχιστον το λεξιλόγιο μας να είναι σωστό και να μην θίγουμε. Το μαλάκας απενεχοποιήθηκε, ξέρεις από τότε, από πότε το κατάλαβα. Όταν άρχισε και το λέγει στο ραδιόφωνο Χατζηνικολάου. Ο μαλάκας και ο μαλάκας και ο μαλάκας. Και λέω, αφού το λέει, αυτό τελείωσε. Αυτό είναι, δεν είναι βρισιά πλέον. Είναι. Κοιτάξτε, τους έχει παρασύρει το YouTube πάρα πολύ. Ναι. Έχουν παρασυρθεί. Αλλά άλλο τα FM. Θέλουν να πλησιάσουν, να γίνουν ένα με τον κόσμο, να είναι πιο προσιτοί. Δεν έχουν γίνει όλοι οι περισσότεροι τσουκαλάδες στο πάρ τα τέτοια μου, τα τέτοια μου, στα τέτοια μου κτλ. Γιατί αυτός το ξεκίνησε κακά τα ψέματα. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία και ξαφνικά στην τηλεόραση ακούς τα χειρότερα. Από εκεί, μην κάνεις λάθος. Από πού ξεκίνησε τα τέτοια μου, οι βρισκές. Απλά, άκουσε, στον τσουκαλάδο χρησιμοποιούν πολύ στα χιουμοριστικά βίντεο. Ναι. Και λες, δεν ξεκίνησε από εκεί.
Έχει ξεκινήσει από τα παιδιά. Κοιτάξτε, υπάρχει μια ιστορία μεγάλη. Την οποία πρέπει να τη μάθετε. Ναι, δεν την ξέρω, πες την. Πρέπει να τη μάθετε κι εσείς. Αλλά εγώ όταν ακούω με στα τέτοια μου, θυμάμαι το ποδοσφαιρικό. Έχει δύο χιουμοριστικά. Έχει δύο χιουμοριστικά γι' αυτό. Η ιστορία όμως είναι διαφορετική. Αυτοί που έχουν αλλάξει το λεξιλόγιο και αυτοί που έχουν κάνει τη μεγάλη επανάσταση στο ελεύθερο διαδίκτυο, στο YouTube, στο Twitch κτλ. Είναι οι gamers. Οι οποίοι gamers βγαίνουν και παίζουν παιχνίδια και αρχίζουν να είναι μαλάκα και βγαίνουν ό,τι μου παλιό. Δηλαδή από εκεί ξεκίνησε όλη τη διαδικασία. Λοιπόν, να λέμε και την αλήθεια. Α, γι' αυτό έχουν και τόσα views, Ναι, έχουν και τόσα views, όχι επειδή βρίσκουν, επειδή το κοινό το οποίο ασχολείται πάρα πολύ με αυτό είναι πολύ ψηλό. Δηλαδή η πιτσιρικαρία όλη μπαίνει πρώτα στους gamers και μετά οπουδήποτε άλλο. Δηλαδή εδώ σε εμάς έχονται άνθρωποι οι οποίοι είναι ρε παιδί μου τηλεορασάκηδες στην ουσία. Είναι τη τηλεόραση και έχονται σε εμάς. Ενώ η πιτσιρικαρία δεν είναι τη τηλεόραση, είναι των gamers. Μπαίνουν, παίζουν, κάνουν, ράνουν, δηλαδή έχει ένα διάλογο. Να σήμερα έβλεπα στο YouTube κάποια στιγμή, βλέπω live πρόγραμμα, λέω το μεσημεράκι, τις 12 η ώρα. Εκεί είμαι και άρχισα σήμερα να ξυπνήσω το πρωί, από την αλήθεια μου. Λοιπόν, ήμουν και αγοροξυπνημένος, να δω τι γίνεται εκεί πέρα. Πατάω και βλέπω μια τύπησα, Αγγλίδα, η οποία είχε αρχίσει τον πινελίκιο του κερατά με ένα παιχνίδι. Το είχε ξεσχίσει. Μιλήκε του κερατά. Ναι, μιλήκε του κερατά. Ναι. Ακούς, είχε ξεσχίσει το παιχνίδι, ήταν πανικός και είχε, μέσα είχε 8.000 ταυτόχρονους. Εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν Ελληνίδα, από το εξωτερικό ήταν κοπέλα. Λοιπόν, και πάθα πλάκα. Λέω, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Και θυμήθηκα την ιστορία ότι οι gamers έχουν φέρει την επανάσταση και η νέα έχουμε γενιά. Έχουμε γίνει όλοι gamers, δηλαδή όλοι παίχτες. Όχι. Όχι. Η νέα γενιά έφερε την επανάσταση στον τρόπο ομιλίας που μίλαγε απλά και δεν του ενδιέφερε το κομμάτι, αν θα του δει πώ θα του δει. Γιατί δεν του ενδιαφέρει, το παιχνίδι του ενδιαφέρει, του ενδιαφέρει τι θα δει. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι οι υπόλοιποι ερχόμαστε μετά από αυτού. Όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι για την ιστορία το είπα. Λοιπόν, το MasterChef όμως, το οποίο έχει σοβαρό πρόβλημα, διότι το βάζουν και σε επανάληψη την ερχόμενη Δευτέρα το πρωί στη θέση του Shopping Star, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι αρχίζει το Πινελίκιο και αρχίζει το βαρύ πυροβολικό να έρχεται. Και μάλιστα είδα κάτι, όχι μη με σπρώχνεις, μη με ακουμπάς ρε, και κάτι τέτοια, δηλαδή, που έχει να κάνει και δεν είναι ας πούμε πως είναι ένα reality, λέμε τώρα πως ήταν το Big Brother, έχει να κάνει με άλλο στυλ, πιο, με φαγητά, με μαγειρέματα, δηλαδή δεν μου ταιριάζουν όλα αυτά. Μου θυμίζει λίγο πως είναι ο Μποντρίνη που έκανε τα κρέα εκεί στις ταβέρνες και στα μαγαζιά, κάτι τέτοιο αρχίζω και βλέπω. Και μάλιστα, προφανώς οι παίκτες θα είναι και βαλτοί με την έννοια τους είπαν ότι κάντε ό,τι πιο ακραίο σας βγαίνει στο κεφάλι για να έχουμε τηλεθέαση. Εκεί σίγουρο είναι αυτό. Που επίσης αυτή η γραμμή θα το πούμε αρχίζει τώρα, να δίνεται στο House of Fame. Το οποίο House of Fame πλέον θα δείτε τους καθηγητές να είναι αεριστικοί, θα δείτε τους καθηγητές να είναι επιθετικοί, θα δείτε τους καθηγητές να πούμε να δημιουργούν ίντριγες μέσα, θα αναγκάσουν τους παίκτες να πλακωθούν. Παιδιά, είδανε το 7%. Ναι, παιδιά με 7% δεν πας πουθενά. Και να πούμε βέβαια ότι περιμένουμε αγωνία το live της Παρασκευής, την ερχόμενη εβδομάδα που δεν έγινε αυτήν την εβδομάδα, την ερχόμενη εβδομάδα για να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Ναι. Δηλαδή τι ακριβώς θα γίνει. Απλά τώρα υπάρχει πανικός, τους λένε ότι υπάρχει γραμμή στους καθηγητές και τους παίκτες ότι πρέπει να παίξουν. Τελειώνουν τα λαλαλί, λαλαλό, λουλουλουλουλου, όπως το κάνεις εσύ το κάνεις. Αυτά είναι τώρα αραβικά. Από το κινέζικο πήγες στο αραβικό, πώς το λοιπόν. Υπάρχει πανικός, τους λένε ακραίες καταστάσεις, ήδη ξεκίνησαν light που έδειξε λίγο τον έναν να λέει στην Άλεξ την κοπέλα με τα ξανθιά μαλλιά ότι δεν είσαι ούτε ωραία ούτε σεξι, αρχίσαμε σιγά σιγά. Καλά, αυτός είναι και ο Κοπανίδης, δηλαδή αυτός η φούλα εξαδερφούλα. Δεν μπορεί τώρα ας πούμε, να λες ότι η κοπέλα δεν είναι σεξι και δεν είναι ωραία κοπέλα, τώρα αυτή... Τώρα δεν είναι αυτό, ας πούμε, καλά, δεν έχει να κάνει αυτό. Μπορεί να μην είναι της προτίμησης του. Απλά δεν το λέει σε μια γυναίκα. Μπορεί να μην, συγνώμη, να μην του αρέσει. Το κορίτσι αυτό είναι το μεγαλύτερο τυπάκι που έχει μέσα εκεί. Ναι, έχει ωραίο, ναι, λοιπόν, έχει ωραίο τύπο. Τυπάκι. Και είναι και ωραίο κορίτσι, είναι άσχημο. Όχι, όχι. Εντάξει. Πολύ ωραίο πρόσωπο. Λοιπόν, νομίζω το πιο ωραίο πρόσωπο. Ναι, πρόσωπο. Δεν θα πάμε σε αυτή είναι αυτό το πράγμα. Ναι, πες το κάπου αλλού. Πες στην Κοκκινομάλα, ας πούμε. Που, εντάξει, έχει ωραίο προσωπάκι αυτή όμως. Εντάξει, δεν είναι και σεξι. Δεν το λες σε μια γυναίκα κατάμουτρα, ειδικά στην τηλεόραση. Θα αυτοξευθυνιστούν τόσο πολύ αυτά τα άτομα που θυμηθείτε και αναγκαστικά, τα νούμερα. Αναγκαστικά, παιδιά, δεν φταίνε τα παιδιά. Για τα νούμερα. Για τα νούμερα. Γιατί σου λέει να σου πω, αν δεν κάνει νούμερα, θα κοπεί. Δηλαδή πιστεύω ότι αν πάει 7 και 6% κάποια στιγμή θα το γρήγορα θα βγάλουν νικητή και τελείωσε. Και βέβαια να ξέρετε ότι το υπεύθυνο που δεν βγαίνει το Just the Two of Us είναι το House of Fame. Γιατί το. Το live της Παρασκευής γίνεται στα στούντιο που θα ήταν το Just the Two of Us. Just the Two of Us. Ah. Ναι.
Και βέβαια το κάνανε και πάρα πολύ γρήγορα, γιατί φοβηθήκαν μην βγει το fame story. Από την άλλη πλευρά, από τη μεριά του Κοκλώνη, αυτή την πληροφορία την διάβασα στον Άσο Γουμενίδη. Να ξέρετε που είπε ότι φοβόντουσαν να μην βγει το fame story, γι' αυτό το κάνανε γρήγορα. Δεν βάλει τίποτα τώρα ο Κοκλώνης fame story. Πάει για το Just Two of Us. Ναι, γι' αυτό. Πάει γι' αυτό. Γιατί... παίζει ή να βγάλει το fame story τώρα που θα είναι λάθος να το κάνει ή Just Two of Us. Θα βγάλει πάντως. Στο open θα είναι πάντως. Mm-hmm. Ό,τι και να γίνει θα είναι στο open, δεν θα είναι στο Mega. Αλλά αν βγάλει το fame story τώρα είναι λάθος, έχει καεί το παιχνίδι. Κάηκε. Ναι, δηλαδή, υπάρχει μετά το House of Fame. Μετά από Voice, μετά από House of Fame κτλ. Πού πας τώρα να πούμε. Είναι για την επόμενη σεζόν κανονικά. Είναι το, το fame story της επόμενης σεζόν. Νοέμβρη θα ξεκινήσει. Mm-hmm. Τέλος πάντων, λοιπόν, τη διαδήλωση θα μας τη δείξει σε λίγο. Παιδιά, τρομερό αυτό που έχει σημαίνει τη διαδήλωση αυτή, η οποία μας βάζει όλους στα κάγκελα. Στην κυριολεξία θα δείτε ότι για πρώτη φορά δεν θα είστε με τους διαδηλωτές. Αυτό που έγινε ήταν σχρό. Δηλαδή δεν μπορεί. Σίγουρα, αφού είπα πριν ότι είναι χάλια οι διαδηλωτές. Όχι, δεν είναι αυτό. Η αγνή παρέα μας δεν θα είναι μέσα. Για τα αιτήματα που διαδηλώνουν θα διαφωνήσουμε όλοι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορεί να διαδηλώνει τόσο πολύ και να μην βρεθεί ένας να πάει μαζί τους. Ένας να πάει μαζί τους. Δεν βρεθεί ένας να πάει μαζί τους. Ένας. Ούτε ένας δεν πάει μαζί τους. Δεν λέω. Δεν ούτε ένας. Δηλαδή, πραγματικά μία διαδήλωση η οποία. Πάντως εσύ θα ήθελες να είσαι σε αυτή τη διαδήλωση, δηλαδή από τους πρώτους. Επειδή σε ξέρω, δεν θα αποκαλύψω, αλλά θα ήθελες, δηλαδή, να κρατάς και το πανό, να έχεις αγκαλιά και μια δίμετρη κουκλάρα, δεν είπα τίποτα. Έλα τώρα. Γιατί. Έλα τώρα, δίμετρη, δηλαδή, πάω να πάω εσένα και θα πάω, αλλά εσύ δεν έχεις. Εγώ δεν πάω εκεί, άσε μας. Λοιπόν, μια διαδήλωση, κυρίες και κύριοι, η οποία είναι τρομερή, θα τα πούμε λίγο αργότερα για τη διαδήλωση αυτή. Τώρα όμως, να πάμε στον καβαλημένο, ο οποίος, από ό,τι λέει το Hugh Weekly, στα γυρίσματα πάει από ό,τι το καπνίσει. Α, ναι. Παιδιά, ο Βασιλάκος, το καλό παιδάκι. Παιδιά, αυτό το παιδί, επειδή έπαιζε ποδόσφαιρο και έπεσε και στον Πειραιά κτλ., οι πληροφορίες που είχα ήταν ένα προσγειωμένο και πολύ καλό παιδί. Και όμως, λένε ότι δεν είναι καθόλου συνεπή. Μίλαγα με έναν δημοσιογράφο, όπου του αθλητικού στον Πειραιά, τον Δαρζέντα. Και τον ήξερε. Έλεγε, πολύ καλά, αφού τον είχε, αφού έπαιζε, έχει παίξει προεδρική και έχει παίξει σε πολλές ομάδες. Και μου λέγανε πολύ καλό παιδί, προσγειωμένο και καλό ποδοσφαιριστή ήταν. Το καβάλισε. Ναι. Αλλά παιδιά. Άμα έτσι. Συγγνώμη, άμα βάζανε μπροστά και τη δική σου μούρη σε όλα τα λεωφορεία και μέσα στα λεωφορεία, στα χωρίσματα, είχε τη μούρη του Βασιλάκου. Δεν θα την ψώνιζε κι εσύ προς το παιδί. Όχι, όχι, πουλάκι μου. Δεν θα την ψώνιζα. Γιατί εγώ ξέρω μια αλήθεια που θα τη μάθει και αυτό σε λίγο. Μόλις κλείσει το παιχνίδι μετά από 20 μέρες, σε θυμάται τη μάνα σου. Καλά, ναι, εντάξει. Λοιπόν, άσε τώρα. Τα ξέρουμε αυτά. Εμείς είμαστε παλιοί στο κουμπί. Ναι, εσύ είσαι παλιό. Αυτό είναι νέο παιδί. Τώρα είδε την αναγνωρισιμότητα, τώρα είδε την. Σου έχω πει λάμψη. Το story με 10.000 κόσμο μέσα που δεν είχα εγώ λεφτά παρά να μου κάνει νερό. Ναι. Στο έχω πει το story αυτό. Έχω βγει και χειροκροτάνε 10.000 άτομα από κάτω να πούμε, Γιούρια και τζι τα λοιπά. Και έχω ξαναθεί στη δίψη και δεν είχα 50. Αλλά πώς ξέμεινε, τα μοίρασε πάλι. Όχι, τα μοίρασα. Ήμουν φεσωμένο στην κυριολεξία, φεσωμένο στην κυριολεξία. Και δεν είχα λεφτά, τέλος. Δηλαδή δεν είχα λεφτά. Πώς το λένε. Είχα τελειώσει. Και εκεί λοιπόν καταλαβαίνεις. 10.000 άτομα σε χειροκροτούν και εσύ επάνω δεν ξαπείς νερό. Οπότε δες τι με ενδιαφέρει εμένα τώρα. Άντε γεια. Λοιπόν, και όση ώρα μιλάμε αυτή τη στιγμή, ο Σπάιν προσπαθεί να μπει μέσα. Κλείς την πόρτα από το στούντιο, γιατί θα μπει αυτός μέσα και θα έρθει και είναι και ψηλός. Όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, να αλλάξω λίγο εδώ πέρα, να βάλουμε τη μαριπόζα. Έβαλε τη μαριπόζα, βγάλει τον κύριο έξω. Ο κύριος να εξαφανιστεί, παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραία, εξαφανίστηκε ο κύριος. Να κάτσει η κυρία στη θέση της και να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέγαμε για τον Βασιλάκο λοιπόν ότι ο Βασιλάκος, κυρίες και κύριοι, το καβάλισε πάρα πολύ. Όπως δεν το Hugh Weekly και δεν μπορεί να λέει ψέματα, γιατί είναι εκ των έσω οι πληροφορίες, την παραγωγή μέσα. Έχει καθυστερήσει, λένε, σε γυρίσματα τρεις φορές. Ναι. Και όχι πάνω από ώρα. Και την πρώτη λέει του τη χάρισαν, γιατί όταν γίνονται γυρίσματα υπάρχουν τεχνικοί, υπάρχουν τους άτομα, έτσι δεν είναι μόνο του. Λοιπόν, την πρώτη. Λένε εντάξει το παιδί, κάτι του είχε, άργησε. Τη δεύτερη τα ίδια, την τρίτη τα ίδια. Αλλά έλα που είναι ο πρωταγωνιστής και δεν μπορεί να κάνουν τίποτα. Έλα που θα το φάνε στη μάπα και νομίζανε ότι είναι το προσγειωμένο παιδάκι, γι' αυτό ουσιαστικά τον προτίμησαν, υποθέτω, να συνεργαστούν πάλι γιατί ήταν καλός. Ναι, καλός στον μπάτσελο και συνεννοήσιμος. Έλα τώρα που την καβάλισε γιατί σου λέει ξανά πρωταγωνιστής. Α, αξίζω πολλά. Ναι, παιδιά, έχει θεματάκι. Και ξέρεις, άμα σου βγει το όνομα, κακό όνομα, αυτός δεν πρόκειται να ξαναπάρει δουλειά. Αυτός έχει τελειώσει, παιδιά, έχει τελειώσει.
έχει τελειώσει, παιδιά. Αυτός έχει πάθει ζημιά μεγάλη. Αν αυτό όντως που είναι αλήθεια, το έχει κάνει ο Βασιλάκος, παιδιά, κινδυνεύει άμεσα το επόμενο διάστημα να βρεθεί εκτός τηλεόρασης, να ξέρεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι δεν μιλάμε για ένα και δύο άτομα, μιλάμε για 50 άτομα τα οποία ήταν στημένα και τον περιμένανε. Έτσι. Και λέω 50 άτομα μαζί με τους παίκτες. Ξέρεις ποιο σκέφτομαι. Στο... Εκεί πέρα στα γυρίσματα είναι και σταμάτη. Θα του χώσει κάτι πινελίκιο. Πασαλιμανιώτικο. Κάνεις ένα χρόνο τηλεόραση την είδες έτσι. Σε δύο χρόνια θα κάνουμε, ας πούμε. Θα κάνουμε έτσι για να. Αν θέλει να σε το γύρισμα. Τέλος πάντων, παιδιά, πάντως είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα και θα πρέπει να το κοιτάξουν αυτοί του Σταρ. Αυτοί. Στο Σταρ μέσα, να ξέρετε, παιδιά, δεν υπάρχει σταλιλική τέτοιο. Μπορεί να λέγεται Σταρ, σαρλίκη δεν υπάρχει. Εκεί όχι τραβάνε το αυτή, εκεί βάλανε και κλωτσά. Ξέρεις, άμα το καβαλήσεις πολύ. Πίστεψε με, ξέρω πολύ καλά το μαγαζί αυτό. Δεν θα ήταν άσχημο να μπει η παρουσιάστρια σας στα μάτια. Δεν θα ήταν άσχημο να τον σουτάρω να μπει η παρουσιάστρια σας στα μάτια. Το καλύτερο από όλα. Το καλύτερο από όλα. Μια αναπτύσσει δύο. Θα μου άρεσε να ήταν η παρουσιάστρια και παρουσιάστρια σας στα μάτια. Δηλαδή να έχει ένα πολλαπλό ρόλο μέσα εκεί. Γιατί το έχει η κοπέλα, παιδί μου, είναι και αυτό μπορεί να το αγριέψει και να κλάσουν μπάμιες οι άλλοι. Καταλαβαίνεις αυτό που λέμε λαϊκάτσα. Λοιπόν. Ας ελπίσουμε ο Βασιλιάκος να βάλει μυαλό, ενώ κάποιοι άλλοι οι οποίοι είπαν ότι η Αλεξανδράκη είναι έγκυος. Ναι, εντάξει, αφήνονταν κάποια υπονοούμενα αριστερά-δεξιά, όχι φούσκωση κυλίτσα, όχι έτσι, όχι αλλιώς. Αλλά. Να ήρθε η ίδια να απαντήσει. Πάμε να δούμε λοιπόν την απάντηση της κυρίας Αλεξανδράκη, παρακαλώ. Ακούσε προσεκτικά. Προσεκτικά, παρακαλώ, τι λέει. Αγάπες μου, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να λύσουμε μια μικρή παρεξήγηση που έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες. Ό,τι αφορά την προσωπική μου ζωή, το έχω ξαναπεί, δεν θα ήθελα να αναφερθώ ποτέ μα ποτέ ξανά, γιατί δεν θα ήθελα να ξαναπώ κανένα ντροπιαστικό πρώτο σελίδο, κανένα εξευτιλιστικό άρθρο και γενικότερα να γίνεται η ζωή μου στις ενημερωτικές εκπομπές σαπουνόπερα. Κάτι χειρότερο από το τόλμη και γοητεία. Τι είναι τόλμη και γοητεία. Ό,τι αφορά τώρα την εγκυμοσύνη που είδατε και την κυλίτσα, αγάπης μου, δεν είμαι έγκυος και όταν θα έρθει το ευτυχές γεγονός, θα το μάθετε στα βαφτίσια του. Και ξέχασα. Η αλήθεια είναι πως παραλίγο εσείς να με εγκαστρώσετε. Αυτά λοιπόν είπε και νομίζω ότι είναι υπεραρκετά. Δεν χρειάζεται σχολιασμός εδώ. Τα είπε η ίδια η κοπέλα, τι να σχολιάσουμε τώρα. Είπανε ότι είπανε και πέρα πάει. Πάντως ακούμε πολλές εγκυμοσύνες, δηλαδή που οι ίμψες δεν ισχύουν. Ναι, έτσι νομίζω και εγώ, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Θα απλά ήθελα... για να. Επειδή δεν υπάρχουν και πολλά θέματα στις showbiz, πιο πολλά είναι οι καταγγελίες, όλος αυτός ο χαμός που γίνεται. Ναι. Και επινοούν κάποιοι να πούνε, α πούμε, είναι έγκυος η τάδε για να παίξει παντού και μετά να το διαψεύσουν και τέλος πάντων συζήτηση να γίνεται. Όταν η νύχτα, παιδιά, δεν υπάρχει στη ζωή μας, η showbiz κρέμεται τις νυχτερινές ώρες. Από εκεί βγαίνουν τα θέματα όλα. Δηλαδή θα πάνε να κάνουν κάποια πάρτι, θα κάνουν κάποιες εκδηλώσεις, θα γίνουν κάποιες συγκεντρώσεις. Για να προωθήσουν, για να κάνουν το πρόμο των έργων, της μουσικής κτλ. Εάν λοιπόν δεν υπάρχουν αυτές οι εκδηλώσεις, δεν υπάρχει θέμα. Ναι, και πέρα από το lockdown, με όλα αυτά που γίνονται, θεωρώ ότι είναι, ας το πούμε, η πιο μαύρη εποχή της showbiz. Δηλαδή, βιασμοί, καταγγελίες, τώρα πάμε συλλήψεις. Μετά από το Λιγνάδι έρχεται κι άλλη. Δηλαδή, γιατί ανήκει στο χώρο της showbiz. Δεν είναι ότι έχει να κάνει με ειδησιογραφία μόνο, με ειδήσεις. Έτσι, δυστυχώς. Είπαμε κάτι, το οποίο πρέπει να καταλάβεις και εσύ αυτό. Mm-hmm. Δεν θα μπούμε στη μαύρη σελίδα αυτή μέσα. Ναι. Μπαίνουν όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Ας μπουν λοιπόν αυτοί. Εμείς είπαμε για χθες. Όχι, επιδερμικά. Ναι, κάποια πράγματα τελείωσε. Ναι, τελείωσε τώρα. Ναι. Απλά εγώ λέω για ποιο λόγο λοιπόν έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Και εγώ είπα γιατί ακριβώς ακούμε κάποιες ειδήσεις που δεν ισχύουν. Ναι, εδώ λοιπόν εγώ είπα ότι εφόσον δεν υπάρχει νύχτα, εφόσον δεν υπάρχουν οι εκδηλώσεις της νύχτας και τα μαζέματα των παρεών. Έτσι ώστε ο ένας να πει κάτι για τον άλλον, να ακούσουμε μια δήλωση από εδώ, μια δήλωση από εκεί. Να δούμε ωραίες εμφανίσεις. Ναι, ωραίες εμφανίσεις κλπ. Βέβαια, να πούμε ότι συνήθως οι δημοσιογράφοι κάνουν 5 συγκεκριμένες ερωτήσεις. Δηλαδή, πραγματικά σου μιλάω, όλοι οι δημοσιογράφοι που πάνε με εξαίρεση 2-3 είναι τελειωμένοι. Δηλαδή, δεν πάνε προετοιμασμένοι για τη δουλειά. Και εδώ θέλω να πω κάτι άλλο. Βέβαια, είναι εκτός θέματος. Επειδή είπαμε για ωραίες εμφανίσεις, τι απίστευτη σειρά έβγαλε η Adidas με την Beyoncé. Δηλαδή αρχίζουν και οι εταιρείες των αθλητικών τώρα, επειδή το πολύ αθλητικό δεν πουλάει όσο έπρεπε να πουλάει, το βραδινό το ρούχο δεν πουλάει, βγάζουν ενδιάμεσες συλλογές, δηλαδή βρίσκουν μέσα από την κρίση όλη αυτή και το lockdown, βρίσκουν οι εταιρείες κάποιες λύσεις, έτσι ώστε να μπορούν πάλι να κινείται το χρήμα και να κινούνται και οι εταιρείες.
Απλά αυτό σε εισαγωγικά, γιατί είπαμε ότι δεν υπάρχει νύχτα, οπότε και όλες οι εταιρείες που πουλάνε βραδινά δεν. Ο γυναικείος πληθυσμός την καταλαβαίνει, ο αντρικός δεν την καταλαβαίνει. Έτσι, έλα, την καταλαβαίνω, δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει, ωραία, δεν είναι. Πολλές φορές, ας πούμε, επειδή ήταν πολύ αθλητικά, ή και η Nike. Ναι, εντάξει, ωραία, είναι ίδια. Η Nike δεν έφυγε από Ελλάδα. Έφυγε για άλλους λόγους. Ναι, για άλλους λόγους, εντάξει. Είναι θέμα φολή-φολή. Φολή-φολή, ναι, εντάξει. Λοιπόν, είναι δασκάλα. Πάλι με πωλήσεις και αυτά. Θα επιστρέψει πίσω με άλλη εταιρεία. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι μια είδηση. Όχι, είναι μια είδηση για τα θέματα τη μόδα. Δηλαδή, είναι μια είδηση γιατί είναι μεγάλη εταιρεία. Αντίδα που μπαίνει σε ένα άλλο χώρο μέσα που θα αρχίσει να κινδυνεύει κόσμο και ο Κοσμάκη. Δηλαδή, είναι μια είδηση. Χτυπάει άλλε εταιρείε. Ναι, κακιά είδηση για κάποιου που το ακούνε τώρα. Χτυπάει και πολυκαταστήματα και άλλα. Λοιπόν, μια και μιλάμε όμω για κακέ ειδήσει, να πούμε μια κακιά είδηση είναι ότι για μία φορά ακόμα το σουκού του Sky με τον Ζεύο Βαρθακούρη δυστυχώ. Το επτάρι είναι το αγαπημένο του νούμερο, 7%. Δεν πάει καλά. Ναι. Δεν πάει καθόλου καλά. Και δεν πρόκειται να πάει καλά γιατί πρώτα απ' όλα το πάνελ είναι ανώμιο. Η Θεωνά, όπως λέγεται στην κοπέλα, Αντωνά, κάπως έτσι λέγεται. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα είναι ένα ωραίο κορίτσι, το οποίο ρε παιδί μου το που βλέπεις κάποια στιγμή σήμερα του είδα και είναι στο παράθυρο η κοπέλα αυτή, η Αντελίνα και δίπλα η Αντελίνα. Και λέω, η Αντελίνα πώς σκάει. Όταν τη βλέπει αυτή την εικόνα, ας πούμε. Γιατί ήταν μια κουκλάρα και μια πρόσωπο, κοπέλα η οποία. Ναι, αλλά παιδί μου, αυτομάτως όμως αρχίζει και χάνει η παρουσία της. Ναι, σε σύγκριση. Είναι ωραία κοπέλα η άλλη. Και η Αντελίνα είναι ωραία, αλλά η άλλη είναι πιο ωραία. Πολύ πιο ωραία. Λοιπόν, ποια είναι τώρα η φάση. Έχω μιλήσει σε ελληνικές ταινίες που οποιαδήποτε ήταν λίγο πιο ωραία από την πρωταγωνίστρια την εξαφάνιζαν. Συγγνώμη. Δηλαδή... Όλα παίζουν ρόλο. Ναι, και σε ένα βίντεο κλιπ, παιδιά. Υπάρχει ταινία στο εξωτερικό επειδή η πρωταγωνίστρια ήταν κοντή. Στο casting είχαν δώσει όριο ύψος. Έτσι πρέπει να γίνεται. Μα παντού γίνεται αυτό και στη Τζένιφερ Λόπες και σε αυτό δεν υπάρχει περίπτωση οι άλλοι να είναι ψηλή κουκλάρα κορμάρα γιατί όλοι θα κοιτάνε αυτό και θα κοιτάνε. Αυτό είναι και το σωστό, έτσι. Βέβαια. Δεν το συζητάμε, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που δεν πάει καλά. Εντάξει. Είπες εσύ τώρα ένα παράδειγμα όσον αφορά την ανομοιογένεια στο πάνελ. Ο Χάρης δεν μπορεί ακόμα να συντονιστεί μετά τη παραγωγή, δεν μπορεί να γίνει παρουσιαστή ακόμα για κάποιο λόγο. Νομίζω ότι είναι πολύ χαλαρός. Όχι, κάποιες στιγμές ξεφεύγει. Κάποιες στιγμές το χιούμορ εννοεί. Στον black humor το είχε πάντα. Ξεφεύγει. Όχι, ξεφεύγει γενικά στην παρουσίαση πάνω ξεφεύγει. Δηλαδή, ο τρόπος που χρησιμοποιεί, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί δεν είναι για παρουσίαση. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία σε αυτό το ζευγάρι. Προς το παρόν θα συμφωνήσω με αυτούς που λένε ότι είναι μια παραγωγή βριώνει και φαίνεται. Βριώνει και έχει και κάποια ασφαλή θέματα που είναι λίγο για να περάσει η ώρα. Δηλαδή, η μαγειρική, τα ζώδια αυτό. Και δεν έχουν πολλά ρεπορτάζ. Έχουν ασφαλή πατήματα τα οποία πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω για να του δοθεί όθηση. Χρειάζονται, όχι συνέχεια. Όχι. Θα προτιμούσαμε να έχει περισσότερα ρεπορτάζ μέσα. Δηλαδή, παρά το γιατί... μεσημέρι μαγειρική τώρα, καταλαβαίνω. Ναι, δεν πάει. Υπάρχει πάντα μια μαγειρική. Βέβαια θέλω να διαφημίσουν κατσαρόλες και ιστορίες. Κατά πάσα πιθανότητα. Φαγητά βλέπω. Ναι, λέω μάλλον θα είναι με χορηγούς. Mm-hmm. Το θέμα είναι όμως το εξής, ότι αυτή τη στιγμή αυτή η εκπομπή με τον τρόπο που είναι στημένη για ένα Sky, κάνει ζημιά και στο Sky, γιατί κάνει ζημιά στο μέσο όρο του καναλιού. Στα νούμερα, ναι. Και κάνει και ζημιά σαν παραγωγή. Δηλαδή, είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι παραγωγή αυτή για κανάλι επίπεδου Α1 κατηγορίας. Θεωρείς ότι ποιος στέει για όλα αυτά, δηλαδή ο αρχισυντάκτης, ποιος στέει. Εσύ που θα το έριχνε στο φταίξιμο, γιατί η Αντελίνα στην παρουσίαση δεν το έχει. Ο Βριώνης τους λέει: Παιδιά, δεν με ενδιαφέρουν τα νούμερα που κάνετε, εγώ θέλω να πουλάω. Ναι, ο Σκάι ο αρχισυντάκτης θέλει να συντονιστεί με το πουλάω και να κρατάει και νούμερα. Εκεί λοιπόν αυτή η ισορροπία, όποιος και να πάει, και εγώ να πήγαινα εκεί παράδειγμα και οποιοδήποτε άλλο να πήγαινε εκεί παράδειγμα που έχει μια εμπειρία στον χώρο μέσα πάρα πολλά χρόνια, θα έχει το ίδιο πρόβλημα. Δεν βοηθάνε πολύ και η εικόνα από μπροστά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κάνει μεγάλη προσπάθεια, δεν κολλάει ο Ποσειδώνας. Δηλαδή, ότι ο Ποσειδώνας θέλει να τον δώσει μια Ναταλία δίπλα. Mm-hmm. Θα ήθελα να τον δω, ας πούμε, σε μια Καραβάτο δίπλα τον Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας εκεί θα αποδώσει. Όταν η παρουσιάστρια έχει πολλά χιλιόμετρα στην πλάτη, μπορεί να καθοδηγήσει τον Ποσειδώνα με ένα ωραίο τρόπο και να τον ανεβάσει επίπεδο. Εκεί το επίπεδο του πέφτει. Δεν φταίει η Αντελίνα ή ο Χάρης. Φταίνε τα χιλιόμετρα που δεν έχουν. Φταίνει η απειρία. Είναι λογικό αυτό. Δεν μπορεί σε άπειρα παιδιά να δίνει ένα τέτοιο όπλο και ξαφνικά το γυρνάνε σε σφεντόνα. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και επίσης, βέβαια, πολύ δίκιο έχουν αυτοί που λένε ότι τα ζευγάρια πλέον δεν μετράνε τόσο πολύ, διότι όχι δεν μετράνε τα ζευγάρια. Γιατί απόδειξε ότι ο Λιάγκας με το που πήγε πάλι μαζί με τη Φέη Σκορδά εκδοξεύτηκε το πράγμα. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητη χημεία του ζευγαριού. Γιατί μπορεί να είναι στη ζωή μαζί ο Χάρης Βαρθακούρης μαζί με τη Βαρθακούρενα, αλλά δυστυχώς
η χημεία τους ενός σπίτιους είναι πάρα πολύ ωραία και τους οδάει πάρα πολλά χρόνια και είναι δεμένη η οικογένεια, τηλεοπτικά είναι λυμένη η οικογένεια. Αυτό εννοεί ότι όταν βγάζεις τα οικογενειακά σου προς τα έξω και δεν έχεις τον τρόπο να τα βγάλεις σωστά, ο κόσμος βαριέται. Δηλαδή, άμα αρχίσουμε εμείς και λέμε τι κάνουμε στο σπίτι μας, όχι εγώ σφουγγαρίζω, όχι γιατί σφουγγαρίζεις, άτι ωραία. Κατάλαβες, θέλει τρόπο και όχι κόπο. Και κυρίως θα πρέπει να έχεις και θέματα να δώσεις. Δεν μπορείς όλη την ώρα να κάνεις πλάκα με το δικό σου ή τη δικιά σου. Πρέπει να δώσεις θέματα, πρέπει να δώσεις ρεπορτάζ. Είναι πολλά. Και πολλές φορές δεν κολλάει αυτό που είπαμε, ότι ο Χάρης έχει ένα περίεργο χιούμορ το οποίο στους μισούς αρέσει, στους άλλους μισούς δεν αρέσει. Δηλαδή, και δεν ξέρει να διαχειριστεί κάποιες καταστάσεις τηλεόραση. Δηλαδή, μιλάνε όλοι μαζί και λέει, μην μιλάτε όλοι μαζί, δεν τα κάνεις αυτά στην τηλεόραση. Δεν μπορείς να συμπεριφερθείς όπως θα συμπεριφερθείς στο σπίτι σου ή στην παρέα σου. Αυτά είναι κάποια λαθάκια που κάνουν. Και επίσης και το YouTube δεν είναι τηλεόραση. Δηλαδή, όπως μπορεί να συμπεριφερθείς στο YouTube, δεν μπορείς να συμπεριφερθείς στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση είναι διαφορετικά τα πράγματα. Το θέμα αλλά είναι αυτό που είπες. Η Αντελίνα το έχει, απλά δεν έχει χιλιόμετρα. Δηλαδή, ουσιαστικά η Αντελίνα είναι από τις καινούργιες. Μία εκπομπή τηλεσόπινγκ που μοστράρεται σαν ένα μαγκαζίνο πάντα θα είναι προβληματικό. Mm-hmm. Είναι τηλεσόπινγκ, δεν είναι. Ναι. Είναι τηλεσόπινγκ. Δηλαδή είναι φως φανάρι. Και σοβαρό πρόβλημα έχει και η Πάνια, έτσι. Λοιπόν, και η Πάνια 3%. Η Πάνια έχει τελειώσει να μην και από αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είναι η πραγματικότητα αυτή. Δεν είναι. Και η Πάνια έχει χιλιόμετρα στην πλάτη. Ναι. Βέβαια, η Πάνια έχει μια συγκεκριμένη θυματολογία η οποία πλέον έχει κουράσει αφάνταστα. Έχει κουράσει πάρα πολύ, δεν έχει να δώσει τίποτα. Το θέμα είναι όμως, κυρίες και κύριοι, ότι το ζευγάρι αυτό δεν πάει να πει, επειδή δεν πάει καλά, ότι ένα άλλο ζευγάρι δεν μπορεί να πετύχει. Αυτό είπα παράδειγμα τον Λιάγκα με τη Σχορδά, ότι μπορούν να πετύχουν πάρα πολλά πράγματα και μάλιστα μπορεί να πετύχει και αυτό που η ευχή που έχω κάνει, εγώ από εδώ. Ότι στο τέλος θα είναι πάλι μαζί. Α, ναι, ναι. Ναι, είναι μεγάλη υπόθεση τα παιδιά αυτά να ξαναβρεθούν πάλι μαζί, γιατί όπως να το κάνουμε, ήταν ένα αγαπημένο ζευγάρι και ταιριάζουν, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Τους έχουμε μάθει μαζί τώρα. Δηλαδή τώρα, άμα τώρα αγκαλιά τη Φέη Σχορδά με έναν άλλον. Όπως την είχαμε δει με τον άλλο το παιδί, όχι αγκαλιά, του είχαμε δει. Να μου κάνει κάπως τώρα. Εγώ εκεί ήθελα το Λιάγκα. Έτσι. Δεν είναι πως θα συνηθίσεις κιόλας. Ναι. Μπορώ να σε δω εγώ με άλλη δίπλα, εσύ μπορεί να με δεις με άλλον δίπλα. Δεν γίνεται, γιατί ένας από τους δύο θα λείπει. Εάν βρεθεί άλλος. Εσύ μπορεί να με δεις με άλλη δίπλα, εγώ δύσκολο το βλέπω. Ναι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, δεν θέλω να πω σε αυτό. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι, ναι, είναι δύσκολο. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για αυτά, κυρίες και κύριοι, να πούμε βέβαια και με λίγα λόγια, δεν θέλω να βαθύνω σε αυτό το θέμα. Έδωσε στην ΕΡΤ ο Λάκης Γαβαλάς μια συνέντευξη, όπου γύρισε και είπε μέσα σε όλα αυτά ότι αυτοί που τον έκλεφαν ήταν ένα κομμάτι από την οικογένειά του. Mm. Αυτό λοιπόν κρατήστε το. Αν δεν έχεις καλούς συγγενείς. Κρατήστε το. Και θα σας πω κάτι το οποίο μου έλεγε ο πατέρας μου. Άκουσε να δεις, μου έλεγε Θοδωρή. Τους συγγενείς δεν τους επιλέγεις, τους βρίσκεις. Τους φίλους επιλέγεις. Mm-hmm. Εκεί έχεις δικαιώματα δηλαδή επιλογής. Τους συγγενείς δεν έχεις δικαίωμα επιλογής. Αυτοί είναι, θα τους φας τη μάπα. Λοιπόν, στην προηγούμενη περίπτωση του Λάκη Γαβαλά, αυτή είναι Λάκη μου, τους έφαγε στη μάπα σε κρυφή. Συνήθως η πλειοψηφία των συγγενών, η πλειοψηφία, υπάρχουν και καλοί συγγενείς, είναι να είσαι καλά, αλλά ποτέ καλύτερα από αυτούς. Όταν είσαι καλύτερα από αυτούς, σε έχουν, σε θάβουν συνέχεια. Ώσπου στα δύσκολα που αν σου συμβεί κάτι, χαρά, οι συγγενείς. Αυτά έπαθε και ο Γαβαλάς. Στην περίπτωση του Λάκη Γαβαλά όμως, είμαι σίγουρος ότι αν πήγαινε αυτός που τον έκλεψε και του λέγει: έχω ανάγκη από 500.000 ευρώ, είχε δεν είχε, ο Λάκης θα του τα έδινε. Mm-hmm. Ο Λάκης θα του τα έδινε. Mm-hmm. Γιατί όλα τα κάνει για την οικογένειά του. Mm-hmm. Δηλαδή την οικογένεια την είχε πάνω απ' όλα. Εντάξει. Αυτό το κατέστρεψε. Αυτό το κατέστρεψε. Τέλος πάντων, όμως ας αφήσουμε τον Λάκη, γιατί πραγματικά αυτή η ιστορία εκεί θα βγάλει, τη βιογραφία του. Νομίζω ναι. Ναι, ναι, μπράβο. Ναι. Άμα το κάνει αυτό και με αξιπέδια, θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει και ταινία. Ναι. Γιατί κοίταξε, ναι, έχει μέσα λάμψη. Έχει δόξα. Έχει χρήμα. Έχει φυλακή. Έχει, έχει φτώχεια. Έχει μίζερους ανθρώπους γύρω-γύρω. Γύρω, γιατί μιζέρια από το Γαβαλά δεν είδαμε ποτέ. Ποτέ. Ναι, είπα γύρω-γύρω. Ναι, ναι. Μιζέρια γύρω-γύρω από το Γαβαλά. Χωρίς αυτό να γίνει μίζερο. Δηλαδή, αυτό ήταν αξιοπρεπέστατος. Ναι. Δεν βγήκε ποτέ να πει ότι μπορεί να έλεγε δεν έχω λεφτά ή τα λεφτά μου τα παίρνει όλο το κράτος, αλλά δεν είδες ποτέ μια εικόνα την οποία να μην λυπάσαι. Ναι, ναι. Ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος πραγματικά δίνει ρεσταλ. Φέρετε αντρίκια. Και με αυτό το κλείνω το θέμα. Και μακάρι να γίνει και ταινία η ζωή του. Λοιπόν, τους διαδηλωτές. Αυτό πάνω από τώρα. Α, νόμιζα ότι το ξέχναγες. Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα
να σας πάω στην διαδήλωση, η οποία έγινε και πραγματικά θα πέσετε από τα σύννεφα. Δείτε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει. Δείτε να καταλάβετε. Πάμε. Ναι, κυρίες και κύριοι, οι Αριανοί βγήκαν και είπανε όχι, δεν σας θέλουμε εδώ, go home, fuck off, και όλα μαζί. Μάθανε αγγλικά οι Αριανοί μόνο και μόνο για να πλακώσουν στο Μινιλίκιο το ρομποτάκι που κατέβηκε προς τα κάτω. Σε μας ακούνε, έχουν βάλει και μικρόφωνα επάνω, θα μας ακούσετε τώρα. Fuck off, ρε. Go home, ρε. Γιάνγκη κτλ. Ας το πει από το ρομποτάκι, δεν ξέρω. Ο ένας, εκεί που βλέπετε τώρα, εδώ, θα το βάλω κανονικά. Εδώ. Όχι εδώ, όχι αυτό, δεν θέλω αυτό. Θέλω αυτό εδώ, αυτό εδώ. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, αυτό εδώ, βλέπετε αυτό εδώ. Ναι, μίλαγε ελληνικά. Είπα στο διάλογο, φίλοι από εδώ πέρα, ρε βλάκα. Τον άκουσα εγώ. Σας λέω, το ξέρετε, τον άκουσα. Μήπως ήσουν εκεί. Ήμουν κάπου πίσω κρυμμένος κι εγώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πραγματικά σας μιλάω. Πείτε μου, είστε μαζί τους. Πες και τι, παιδί μου, για το ρομποτάκι. Ο κόσμος δεν ξέρει τι έγινε. Πώς δεν ξέρει μόνο τι έγινε. Δεν ξέρει τι έγινε. Προσγειώθηκε το Ρόμπερτο στον Άρη. Όπου, παιδιά, να ξέρετε ότι είχε και ντρόουν ελικόπτερο μέσα. Δηλαδή, ξέρετε, θα είχε να κάνει βόλτα. Βάλτε στοίχημα, θα το χάσει η NASA το ελικόπτεράκι. Γιατί η ατμόσφαιρα δεν είναι τεσσαρισμένη. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα αγκαζώσει για να φύγει, μπορεί να φύγει και 50 χιλιόμετρα μακριά για πλάκα. Έλα, μα πόσο στοιχίζει αυτό. Δεν είναι πόσο στοιχίζει, είναι τι δουλειά θα κάνει. Δεν είναι το κόστος. Λοιπόν, η επίσκεψή μας στον Άρη, παιδιά, έφερε αυτή την ανομαλία. Ναι. Πάντως, εντάξει. Κάνουν την προσπάθειά τους. Ναι, μωρέ, κι αυτοί. Δεν μας θέλουν. Παιδιά, πέρα από το χιούμορ αυτό, δηλαδή πραγματικά με το που το είδα, ήθελα να κάνω χιούμορ, πραγματικά σου μιλάω. Παιδιά, μόλις βλέπει εξωγήινους, παθαίνει κάτι, το αρέσει πάρα πολύ. Ενθουσιάστηκε με το που δει τη φωτογραφία, μιλάμε χαρά. Λέω, παπαπα, λέω χαρά. Ναι, ναι, παιδιά, δική μου είναι. Όντως, καμιά φορά. Να σου κάνω μεγάλη αποκάλυψη. Τι είσαι εξωγήινος. Ναι. Εσένα πρέπει να σε παγάγουν, να πάνε σε κάνουν πειραματόζωο εκεί πάνω, να γελάσουμε. Έλα μόνο να μου κάνουν πειραματόζωο, δηλαδή... θα αποτύπουν. Θα αρχίσω και θα λέω πάλι εγώ, θα λέω να πούμε, τα νούμερα που έκανε αυτό το reality ήταν απέσιο. Και δηλαδή, τι λέει αυτό, είναι τρομερό αυτό. Έτσι μιλάνε αυτοί και πέρα ξαναστήλεις πίσω. Κάπως έτσι, ξέρεις, ναι, κάπως έτσι, κάπως όχι, έτσι. Δεν θα πάρεις μόνο αυτό, θα σου κάνω και ανατομία. Με αυτά, κύριε Σιτήρη, να κλείσουμε σήμερα πολύ, γιατί δεν αντιαφάνω πια. Φτώνει, πάνε να το διώξουμε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, σχόλια, συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί μας, θέλουμε τα σχόλιά σας. Θέλουμε επιτόπου να κάνετε εγγραφή, όσοι δεν έχετε εγγραφεί στο κανάλι το δικό μας, γιατί θέλω πάρα πολύ να φτάσω στους 100.000 συνδρομητές. Το ζητάω, το θέλω πάρα πολύ. Αχ, μην ξαλέσετε, παιδιά, πατήστε τα εγγραφή. Ναι. Τι θα κάνουμε. Κάντε μια εγγραφή, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό βράδυ παραμιλάει στον εκδότη. Λοιπόν, επίσης, να είστε σίγουροι ότι πάρα πολύ σύντομα θα τα πούμε πάλι για τους εξωγήινους.